από το πρώτο Γενικό Λύκειο του Κάλλων και έχουμε φτιάξει μια εικονική επιχείρηση η οποία έχει στόχο την κυκλική, την κυκλική οικονομία, η οποία είναι ότι ανακυκλώνουμε υλικά τα οποία θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση σκουπίδια και τα οποία να χρησιμοποιούμε. Έχουμε φτιάξει κάποια κουτιά, τα οποία είναι σε διάφορα μεγέθη, με διάφορη διακόσμηση, ώστε να προσαρμόζονται στο γούστο του κάθε ανθρώπου. Έχουμε φτιάξει επίσης το τραπέζι, το οποίο είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από χαρτόνια και το έχουμε επικαλύψει με εφημερίδες. Επίσης έχουμε φτιάξει διάφορα διακοσμητικά για το τραπέζι, όπως organizer για να βάζουμε τα φυλάδια και τις σημειώσεις μας. Έχουμε φτιάξει μολυβοθήκες και ελπίζουμε να αρέσει στον κόσμο. Αυτή η εμπειρία ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να προσθέσω ότι όταν την ακούσαμε, όλα τα παιδιά ήταν πρόθυμα να βοηθήσουν. Συνεργαστήκαμε, πήραμε πάρα πολλά μέσα από αυτό και φτιάξαμε αυτό και βρίσκομαστε εδώ πέρα με αυτό το αποτέλεσμα. Στην προσπάθεια αυτή μας βοήθησε ο κύριος Γκοργόλης, μας έδωσε την πρώτη ύλη, φτιάξαμε το τραπεζάκι που είναι το κύριο μας, το βασικό προϊόν και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι όταν μάθαμε ότι θα είχαμε έναν τέτοιο καλό σύμβουλο. Ξεκινήσαμε φέτος στο πρώτο Λύκειο ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εικονική επιχείρηση, στο οποίο συμμετέχουν μαθητές της πρώτης τάξης. Στόχος του προγράμματος είναι να μάθουν τα παιδιά πώς λειτουργεί μια επιχείρηση. Έχουν μοιραστεί ρόλους διευθυντής παραγωγής, πωλήσεων, πληροφοριακών συστημάτων κτλ. Ο κ. Γκοργόλης, ένα εθελοντής σύμβουλος, έρχεται κάθε εβδομάδα στο σχολείο και τους ενημερώνει και τους σχετικά με το πώς λειτουργεί μια επιχείρηση, καθώς επίσης και ο κ. Μούτσιος επί των οικονομικών. Ο σκοπός μας είναι τα παιδιά να παράγουν ένα προϊόν και σήμερα εκθέτουν εδώ τα προϊόντα τους και επίσης θα πάρουν μέρος και στην εμπορική έκθεση που διοργανώνει το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων στη Θεσσαλονίκη. Το σωματείο αυτό είναι, είναι ο υπεύθυνος οργανισμός στην Ελλάδα για όλα τα σχολεία. Κυρία, πάλι καλά.